Θέλουμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιούχων να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Περικυκλώσαμε το Σύνταγμα. Την άλλη φορά θα περικυκλώσουμε την Αθήνα. Να το ξέρουν πολύ καλά. Και το ξέρουν πολύ καλά και υπολογίζουν στο κίνημα. Να πιστέψουμε λοιπόν ότι ο δρόμος του αγώνα είναι η μοναδική διέξοδο. Μόνο όταν πάρει ο παραγωγός του πλούτου στα χέρια του την υπόθεση του αγώνα, τότε μπορούμε να βρούμε λύσεις εποφέλεια της εργατικής τάξης, του λαού, όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων. Η σημερινή μάχη που δώσαμε είναι μια μάχη στον πόλεμο. Είναι μια μάχη η οποία δυναμώνει τους αγώνες μας και θα ξεκινήσουμε ξανά από καλύτερη αφετηρία να δώσουμε τη μάχη. Δεν θα τους επιτρέψουμε να κάνουν τη ζωή των παιδιών μας μαρτύριο. Δεν θα τους επιτρέψουμε να μας στείλουν στον άλλο κόσμο για τα κέρδη της πλουτοκρατίας, για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν θα τους επιτρέψουμε να καταρακώσουν τη ζωή των ανθρώπων που παράγουν το πλούτο. Εμάς, για μας, η κοινωνική ασφάλιση, το οκτάωρο, τα δικαιώματα των εργαζομένων στις συλλογικές συμβάσεις, στην υγεία, παντού, είναι πηγή ζωής και θέλουμε να ζήσουμε. Και θα ζήσουμε λοιπόν εάν πιο αποφασιστικά παλέψουμε. Η σημερινή μάχη δείχνει ότι μπορεί να κερδίσουμε τον πόλεμο και θα το κερδίσουμε τον πόλεμο. Όλοι μαζί ενωμένοι, συνταξιούχοι με την πείρα τους, οι νέοι εργαζόμενοι, συνολικά η εργατική τάξη, οι επαγγελματίες που υποφέρουν από τα μεγάλα συμφέροντα και φυσικά η νέα γενιά, οι επόμενες γενιές της εργατικής τάξης. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως είναι ενωμένοι αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες. Ακούσατε και τον Γάλλο τον συνάδελφο τι έλεγε. Εκεί δεν είχαν μνημόνια και όμως τα μέτρα είναι τα ίδια. Όπως αυτοί είναι ενωμένοι και εμείς λοιπόν ενωμένοι στον δρόμο του αγώνα με πιο μαζικές ακόμα διαδικασίες θα δώσουμε τη μάχη. Εμείς οι συνταξιούχοι σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, οι εργαζόμενοι από κοινού μαζί μας μέσα στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, παντού και καλούμε τους συνταξιούχους γιατί να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας στις 14 του Δεκέμβρη, ώρα 12.30, στα Προπύλαια, να δώσουμε τη μάχη για μια μεγαλειώδη συγκέντρωση από όλη την Ελλάδα και από την Αττική. Να δώσουμε λοιπόν τη μάχη πηγαίνοντας στον Πρωθυπουργό και να του πούμε δεν ανεχόμαστε η νέα γενιά να ζήσει με χειρότερους όρους. Δεν ανεχόμαστε εμάς να μας στέλνετε μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο. Διεκδικούμε ό,τι μας αφαιρέσατε, διεκδικούμε όλα μας τα δικαιώματα γιατί τα έχουμε πληρώσει με το αίμα μιας ζωής. Καλή υγεία, καλή δύναμη σε όλους. Ο αγώνας συνεχίζεται, πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά. Εδώ τελειώνουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Ο αγώνας συνεχίζεται.